Καλησπέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν μεσοβδόμαδα να βγάλουμε λοιπόν και τη σημερινή μας εκπομπή. Παρεούλα εδώ έχουμε σήμερα λοιπόν, έχουμε, όπως σας έχουμε πει μάλλον σε προηγούμενες εκπομπές, ότι κάθε Τετάρτη, Περικλή, θα είναι, έχω και τον Περικλή τον Κομπανατζή εδώ σήμερα λοιπόν, θα είναι λοιπόν κάθε Τετάρτη, θα είναι αποκλειστικά περισσότερο για το ερεσιτικό ποδόσφαιρο. Έτσι. Κάθε Τετάρτη θα έχουμε έναν πρόεδρο. Με ζεδάκι, με τσιπουράκι. Σήμερα δεν έχουμε. Μην λες τέτοια μωρή, πλαχώσουν εδώ τα τσιπουράδια εδώ και γίνει χαμός τώρα. Μην λες τέτοια. Λοιπόν, ένα πρόεδρο από αλφα εθνική κατηγορία. Έτσι που βέβαια να μας λένε το πώς βιώνουν με την ομάδα, πώς μπορούν και πορεύονται με την ομάδα, οικονομικά κτλ. Κάθε Τετάρτη λοιπόν θα έχουμε και από έναν πρόεδρο αλφα εθνική κατηγορία. Αυτή τη φορά βέβαια έχουμε τον πρόεδρο του Αγγελοκάστρου, τον Παναγιώτη τον Κουτούμπα, που σιγά σιγά θα μπούμε λοιπόν στο νόημα του ερεσινικού ποδοσφαίρου. Έτσι. Μιας και όμως να πούμε Περικλή ότι χθες είχαμε πάλι πατατράκ. Τι είχαμε λοιπόν, για πάλι πατατράκ και εθνική. Α, όχι. Τι τα θέλουν, να πω κάτι, τι τα θέλουν, τι τα θέλουν αυτά τα φιλικά, αφού βλέπεις δεν περπατάει η ομάδα. Δεν περπατάει, δεν τσουλάει έτσι λαϊκά του η ομάδα. Και όχι μόνο αυτό, χάνουμε και βαθμούς. Εδώ η Ελλάδα έχει πέσει γενικά οικονομικά, τώρα πέφτει και ποδοσφαιρικά, κακά τα ψέματα, είμαστε για πνίξιμο. Τώρα είμαστε για πνίξιμο ή μας πάνε για πνίξιμο, δεν ξέρω. Ένα από τα δύο. Κάτι βρωμάει, κάτι ζέχνει. Μεγάλο, μεγάλο. Πολύ, πολύ μεγάλο. Έχει πέσει το εμπόριο μέσα. Τι ξέρω τελικά η λογική όλων αυτών των ανθρώπων που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Το εμπόριο ποιο, το εσωρούχο. Το εμπόριο του ποδοσφαίρου. Α, του ποδοσφαίρου. Εσωρούχο όπως το γιατί το εσωρούχο. Λοιπόν. Απλά τώρα να σας πούμε το μόνο παρήγορο παιδιά που ήταν ότι είδαμε λίγο τον Μπαγκάκη. Λοιπόν, φόρεσε λοιπόν την φανέλα της Εθνικής, φόρεσε το εθνόσημο, πήρε το βάπτισμα και ασφαλώς όσο έπαιξε πήγε πάρα παιδιά, πολύ καλά. Εντάξει, αυτό ήταν το μόνο παρήγορο πάνω για μας, έτσι. Δεν είδαμε παιχνίδι παιδιά, πολλοί φόρεσαν τη φανέλα με το εθνόσημο, αλλά τώρα δεν απέδωσαν τίποτα, για κάστε ρε παιδιά. Παίξανε με την νησιά της Φερόη που ήταν για κλάματα. Ο άλλος παπουτσής, ο άλλος μπακάλης, μανάβης, παπάς. Πήγανε εκεί πέρα, παίξανε ποδόσφαιρα και σας πήρανε. Σας πήρανε αμαχητή. Καλά είστε ποδοσφαιριστές εσείς εδώ. Τι μπακάκι, ξέρεις τον μπακάκι, δεν ξέρεις μπακάκι μπαλά. Μπήκες μέσα να παίξεις. Ναι, τώρα θα του πει ο Ρανιέρη πώς θα παίξει. Θα το μάθει τώρα πώς να στο πάρει την μπάλα και πώς θα βγάλει την παράλληλη με μπαλά. Εδώ κάτι βρώμικο υπάρχει. Το λέω και το ξαναλέω και το ξαναπαναλαμβάνω. Αλλά τι βρώμικο θα αποκαλυφθεί. Όλα θα έρθουν στο φως και θα δούμε και τις βρωμίες. Πάντως σημασία έχει παιδιά ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο, μάλλον οι κατηγορίες ελληνικές πήγαν ένα βαθμό κάτω. Δηλαδή με αυτό τι λέμε, ότι η αλφα εθνική της Ελλάδος έγινε β' για την Ευρώπη. Β' για την Ευρώπη. Λες, έτσι, εκεί έφτασε. Λες, λοιπόν, και η β' εθνική έγινε γ'. Αυτό παιδιά είναι το τηλεοπτικό χτύπημα ειδικά για τις κατηγορίες, για τις ελληνικές κατηγορίες. Και όχι μόνο αυτό, να σας πω κάτι. Πριν πάμε λοιπόν να συζητήσουμε τα αριστερικά μας και εδώ, θα σας πω κάτι ότι, ακούστε τώρα, η Ελλάδα στην κατάταξη, παιδιά, της FIFA, το Νοέμβριο του 2013 ήταν στη 12η θέση. Και ξαφνικά, μέσα σε ένα χρόνο περίπου, ακριβώς, 19 Νοεμβρίου, που ήταν σήμερα, δεν έχουμε 19, ή καλό, 20, εντάξει. Λοιπόν, ένα χρόνο μετά, βρισκόμαστε στη 18η θέση. Μάλιστα. Θέλει να σου πω μήνα-μήνα. Θέλω να σου πω μήνα-μήνα. Ακούστε, παιδιά, το Γενάρη είχαμε 12 βαθμούς, στη 12η. Τον Απρίλιο και Μάιο, με μήνες πάμε, ήμασταν στη 10η. Οκτώβριο, Νοέμβριο, στη 18η και έχουμε ακόμα δρόμο. Έχουμε. Και βέβαια, να σας πω και χρονολογίες για να καταλάβετε λίγο πού έχει φτάσει. Το 2001, ακούστε τώρα, γιατί ήταν τα πέτρινα χρόνια της Εθνικής, έτσι. Είχαμε θέση 57. Είδες που λέει στο λεωφορείο, 57 θέσεις έχεις. Λοιπόν, 57 θέσεις είχαμε, παιδιά. Το 2004 είχαμε τη 18η. Το 2006, άκου να δεις πώς είναι, είχαμε τη 16η. Το 2007 είχαμε την 11η. Μάλιστα. Το ίδιο και το 10, 11η θέση. Και ξαφνικά έρχεται λοιπόν το 2014 από το 10 και πάμε λοιπόν στην 22η με 24η και θέση. Σανόζερα. Αυτά είναι, παιδιά. Αυτό είναι. Τώρα αυτό είναι ποδόσφαιρο. Μπράβο. Αυτό είναι. Χαλάλη σας λοιπόν. Χαλάλη σας που το καταφέρατε. Όχι μόνο οι ποδοσφαιριστές, έτσι, ούτε ο προπονητής. Ακόμα και αυτοί που το διοικούν. Όχι ήταν που θα παραιτούνται να οσαρείς. Αυτό ήταν όλο για να περάσει λιγάκι το κλίμα. Να περάσει λιγάκι, να ξεφουσκώσει. Δεν βλέπονται πρωθυπουργοί ολόκληροι πάνω να τραπεί οσαρείς.
Να τραπείωσε. Καλά γαμού το στενιό μου. Τόσο πολύ, να σου πω κάτι, τόσο πολύ γλυκιά είναι η εξουσία. Τόσο πολύ γλυκιά είναι αυτή η καρέκλα πάνω. Πολύ γλυκιά. Τόσο γλυκά. Τόσο γλυκό είναι και το χρωματοκιβώτιο που έχουν πίσω δηλαδή. Τόσο γλυκά είναι αυτά τα πράγματα. Δεν λέει κανένα να παραιτηθεί, να σηκωθεί να φύγει. Να πει ναι, ρε, φταίω εγώ. Σου είσαι καλά. Πού να πάει να αφήσει τα όβολα. Να αφήσει εκεί πέρα τη γελάδα που κάνει το χρυσό. Αρμέγι, έτσι, αρμέγι. Ναι. Πού να πας σοβαρολογείς τώρα. Μάλιστα. Οι άνθρωποι φίλησαν πόσες κατουρεμένες σπουδιές για να βγουν για πάνω. Στήριξαν ολόκληρο σύστημα που καταβίδει στην Ελλάδα. Το σύστημα αυτό που καταβίδει στην Ελλάδα. Ποιος το στήριζε. Όλα αυτά τα ρεμάλια. Κύριε, τα ρεμάλια να φύγουν. Να φανταστείς ο Σαρής. Ξέρεις, μέτης έχει μπει μέσα στην Γενική Γραμματεία. Λοιπόν, μέτης. Ζητούσαν γενικούς και κάναν λοιπόν αιτήσεις και τα λοιπά. Έτσι βγήκε. Αλλά δεν λέει να σηκωθεί. Και όχι μόνο αυτό, τον στηρίζουν και οι υπόλοιποι. Αλλά το μόνο, παιδιά, ευχάριστο είναι για μας, γιατί λίγο πολύ, ξέρετε, όλοι τα είχαμε χαμένα ότι να παίζουμε έξω από το ποδόσφαιρο και τα λοιπά. Ότι την Κυριακή, μάλλον Σαββάτο, Κυριακή και Δευτέρα, θα γίνουν κανονικά τα παιχνίδια. Πήραν λοιπόν απόφαση απόψε. Περίπου πριν 10 λεπτά πριν ξεκινήσουμε λοιπόν την εκπομπή, ότι θα γίνουν κανονικά τα παιχνίδια. Έτσι λοιπόν η 11η αγωνιστική θα είναι κανονικά Σάββατο με τα παιχνίδια Πλατανιάς Πανιώνιος, Πανθρακικός Ατρόμητος, Ξάνθη Ολυμπιακός. Την Κυριακή Παναθηναϊκός Εργοτέλης, Βέρεια Καλονή, Νίκη Βόλου Λεβαδιακός, Όφη Κέρκυρα και Αστέρας ΠΑΟΚ. Που βέβαια είναι το κυριότερο και το καλύτερο παιχνίδι, πιστεύω, έτσι. Yeah. Και τη Δευτέρα βέβαια είναι το παιχνίδι του Πανατολικού με τον ΠΑΣ Γιάννα. Είπαμε και το ξαναλέμε, κανονικά η 10η αγωνιστική. Λοιπόν, κατορθώσανε με τις υπογραφές τις οποίες έστω και με το τηλέφωνο, πώς τα λέμε αυτά. Λοιπόν, με το τηλέφωνο κατορθώσανε λοιπόν να πείσουν το Σαρή να αφήσει λοιπόν αύριο να γίνει η κλήρωση των διαιτητών. Έτσι, κανονικά παιδιά, θα τα πούμε πιο κάτω για την ώρα του Πανατολικού, έτσι. Αυτά τα λαμόγια εκεί που είναι εκεί, οι χοντροκέφαλοι που είναι εκεί μέσα, βρήκανε ωραία ώρα να βάλουν το παιχνίδι, 7.30 ώρα. Πάλι καλά που δεν το βάλανε στις 12 να το βλέπει και η Μιράντα. Και πολύ, πολύ καλά κάνει ο λαός και δεν αγοράζει αυτό το άτιμο προϊόν το ποδοσφαιρικό που τους σερβίρουν, γιατί είναι ένα προϊόν άτιμο, να μην πω καμιά βαρύτερη έκφραση. Που του σερβίρουν και μας πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Μας πουλάνε ποδόσφαιρο. Αν είναι δυνατόν αυτό να είναι ποδόσφαιρο και να παίζω εγώ τα ωραία μου λεφτά πάνω σε ένα ποδόσφαιρο το οποίο είναι φτιαγμένο. Είναι σημαδεμένη τράπουλα και παίζουμε όλοι εμείς. Μακριά γαϊδούρα είναι αυτό, πώς το λέμε. Αυτό είναι αυτό το πράγμα. Τι να πούμε τώρα. Τη σημαδεμένη τράπουλα αγοράζουμε αυτό το άτιμο προϊόν. Έλεος. Τέλος πάντων, παιδιά, όσον αφορά για την ώρα, πριν γιατί εδώ κάπου θα το σταματήσουμε το. Το μπλα μπλα, θα πάμε λοιπόν και στον καλεσμένο μας. Να σας πω ότι αυτοί οι έξυπνοι, και το λέω και πάλι οι μπουνταλάδες εκεί, που βγάζουν βέβαια τα ωραία ωράρια, βάλανε λοιπόν το παιχνίδι του Πανατολικού 7.30 ώρα. 7.30 ώρα! Περικλεί να πάει ο άλλος 10 η ώρα αυτά στο σπίτι. 7. Δηλαδή καλά, καλά που ο καιρός δηλαδή. Είναι πάρα πολύ καλός και μπορείς λοιπόν να πας, να το δεις. Ή αν έκανε πολύ κρύο, ποιος θα πήγαινε στο γήπεδο 7.30 ώρα. Τίποτε. Εάν έβρεχε, που δεν ξέρουμε αν μήπως και τη Δευτέρα, ποιος θα πάει στο γήπεδο. 7.30 ώρα. Ναι. Λες και είναι γεμάτο παιχνίδια όλες οι ώρες. Ένα παιχνίδι είναι τη Δευτέρα. Ναι. Θέλω να μάθω αυτοί. Δεν παίρνουν λοιπόν υπόψη τους τι, αν έχουμε χειμώνα, αν έχουμε καλοκαίρι, τίποτα. Τίποτα. Δεν τους νοιάζει. Μόνο για τον Ολυμπιακό νοιάζουν. Α, για τον, ναι, για τον Ολυμπιακό, ναι. Πούμε αυτό έτσι βέβαια. Κρίμα, ναι. Κρίμα η ομάδα. Κρίμα, να τη στηρίξουμε λίγο. Ο μαυροχοντρός. Κουράζεται ο έρμος και αυτό. Πάμε λίγο στον καλεσμένο. Λοιπόν, έτσι, ναι, πάμε στον καλεσμένο μας, λοιπόν, όπως είπαμε και πριν. Και τι λέμε αρχή, όταν λέω, καλώς όρισε. Καλώς όρισε, λοιπόν, στην εκπομπή μας. Εδώ θα τα λέμε, θα τα έχουμε, όχι, και να τελειώσει ο κύκλος των Προέδρων. Θα ξαρχίσουμε πάλι από την αρχή, γιατί θα πέσουμε στο δεύτερο γύρο κτλ. Πάνος Κουτούμπας, λοιπόν, πρόεδρος στο Αγγελόκαστρο. Και βέβαια, εμείς. Θα ξεκινήσουμε πιο. Με τι άλλη ερώτηση, θα ξεκινήσουμε μια ερώτηση. Ματώνεις οικονομικά, βάζεις χέρι τσέπη, δίνεις αβέρτα. Καλησπέρα και από μένα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αβέρτα, ε. Βοήθεια, πολύ. Βοήθεια από πουθενά. Κοίταξε, βοήθεια έχουμε από το χωριό. Θα έλεγα αρκετά. Αλλά εντάξει, δεν βγαίνει μια ομάδα πέρα. Δεν βγαίνει έτσι. Όχι. Αυτή η συντήρηση εκεί του γηπέδου και αυτά, όλα από τη... είναι στο θέμα παιδί, του... Το γήπεδο του Αγγελοκάστρου είναι στάδιο. Δεν έχουμε καμία βοήθεια από το Δήμο Αγρινίου. Όλα τα κάνουμε... Αυτό ανήκει αυτό στο, ναι, Δήμο Αγρινίου. Ναι, ναι. Α.
αγοράζουμε δίχτυα από την τσέπη μας, καθαρίζουμε γραμμές και τα λοιπά. Όχι, εντάξει, γραμμές δεν κάνουμε γιατί έχει κάτω πλαστικό χόρτο. Δηλαδή δεν έχουμε καμία βοήθεια. Αυτό το αλήθεια, μια και ανέφερε στο πλαστικό, πώς συντηρείται αυτό αλήθεια? Συντηρείται, αυτό... δηλαδή μια, μπαίνει μια φορά και πάει τελείωσε, δεν... Ναι, δεν... στα δύο χρόνια θέλει λίγο τάισμα καουτσούκ. Α. Ναι, και ένα απλό χτένισμα με ένα μηχάνημα. Μάλιστα. Για πες μου λίγο, ναι. Αλήθεια, από τους εκεί τους φίλους, εκεί τους της ομάδας, που αγαπάνε την ομάδα, δεν μπορούν να βάλουν κάτι παραπάνω έτσι από την τσέπη? Εδώ ένας άνθρωπος ματώνει 2-3 πως είναι εκεί οικονομικά, να βοηθήσουν να πάει κάτι καλύτερο και τα λοιπά, δεν μπορούν? Κοιτάξτε να δείτε, σαν διοίκηση και σαν πρόεδρος που είμαι τα τελευταία 4 χρόνια, δεν έχω κανένα παράπονο από τον κόσμο του Γελοκάστρου, ναι. Βέβαια είναι δύσκολα για όλο τον κόσμο, έστω και τα 2-3 ευρώ που δίνει ο καθένας του λείπουν. Δηλαδή έχουμε φτάσει σήμερα το 2014 να μας λείπει και το 1, 2 και 3 ευρώ. Εντάξει, δεν έχω παράπονο από τον κόσμο, κανένα παράπονο. Αγαπάει την ομάδα, τη στηρίζει. Όποτε βγαίνουμε έξω για συνδρομή, για τέτοια πράγματα, βοηθάει όποιος μπορεί, όποιος μπορεί. Δεν απαιτούμε κάτι, έτσι. Και ούτε έχουμε να κερδίσουμε κι εμείς κάτι. Ωραίο. Σαν διοίκηση. Και το άλλο, ούτε επιχείρηση είναι. Έτσι, ναι. Έτσι. Βοηθάμε την ομάδα. Τίποτα άλλο. Δεν έχουμε να κερδίσουμε κάτι. Στο τεχνικό νομίζω έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι, έτσι είναι. Από, έτσι. Από μεράκι είναι περισσότερο. Και ξέρεις, μπαίνεις στην αρχή να βάλεις 5 δραχμές. Μετά σιγά σιγά βάζεις 10, ζητάει, τραβάει και φτάνει σε μια στιγμή και λες, ρε παιδιά, πού πάω εδώ, τι γίνεται? Πιστεύω όμως ότι δεν θα αντέξει ο κόσμος, δηλαδή οι διοικήσεις των ομάδων δεν θα αντέξουν. Απ' την ΕΠΣ δεν έχετε καμία βοήθεια τέτοια? Απ' την ΕΠΣ όχι καμία βοήθεια και τώρα προσφάτως η ΕΠΣ, όχι ότι θέλω να την κατηγορήσω, είχαν την αποζημίωση των διαιτητών 140 ευρώ και την πήγαν 170. 170 ευρώ. Λοιπόν, αυτά είναι εκτός προϋπολογισμού δικού μας, δηλαδή τα 300 ευρώ το χρόνο. Έτσι, γιατί για να βγουν 300 ευρώ, ναι, κατάλαβα, πώς θα τα βγάλουν? Καταλαβαίνω. Είναι λίγο δύσκολο. Εδώ όπως δείχνουν τα πράγματα και το δεκαράκι τώρα είναι... Όλα μετράνε. Λοιπόν, εντάξει, δεν θα την κατηγορήσω για αυτό, ναι, ίσως... Ναι. Βρήκε το κάποιο λόγο για να... Φωνάζανε διαιτητέ ότι ήταν πριν φτηνά, δηλαδή. Δεν το γνωρίζω αυτό. Παίρνουμε φτηνά, πέρα να κάνουμε μια άψη. Δεν το γνωρίζω. Ναι. Πάντως είναι γεγονός, δηλαδή, παρατηρημένο, ότι δεν υπάρχει ένα σχεδιασμός ποδοσφαιρικός από το ποδοσφαιρικό κέντρο της περιοχής προς τα έξω. Εγώ βλέπω, γιατί περνάω από εκεί, το Αγγελόγραστο είναι μια πολύ καλή περιοχή, έτσι. Έτσι, ωραίο χώρο, γήπεδο, και είναι κοντά στο κέντρο το μεγάλο που είναι το Αγρίνιο. Είναι ένα πρώτης τάξεως μέρος όπου μπορείς να κάνεις ένα εκολαπτήριο ταλέντων και ποδοσφαιρών, ναι, και να δημιουργήσεις αγάπη. Και πού να πάνε, παίρνει, πού να πάνε. Παίρνει, ότι βγάζεις ένα ταλέντο, πού να πάνε. Να σου πω κάτι, ξέρεις, γιατί αυτό που είπαμε την άλλη φορά με τον πρόεδρο του Δοκιμίου. Λοιπόν, και να βγάλεις ένα ταλέντο, δεν έχουμε τις ομάδες. Δηλαδή, από τον Πανετολικό της Α' Εθνικής Κατηγορίας, πάμε κατευθείαν στην Α' Τεχνική. Δεν έχουμε ομάδες Γ' Εθνικής Κατηγορίας που να μπορέσει να πάρει το ταλέντο, να το παίξει στη Γ' Εθνική, να το πάρει άλλη ομάδα στη Β', να ανεβεί καλή. Δεν έχουμε τίποτα. Εδώ είναι Πανετολικός και χάος. Ο σχεδιασμός μας πάσχει. Όχι μόνο, και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει κανένα άθλημα εδώ. Δεν υπάρχει τίποτα. Το βλέπουμε και στο μπάσκετ. Και στο μπάσκετ. Το μπάσκετ. Γήπεδο που στάζει. Τίποτα. Εκείνο εκεί το βομπαρδισμένο. Ναι, το και τσακίζονται. Ναι. Έλεος. Τέλος πάντων, από παίχτες βασίζεται περισσότερο στα παιδιά? Κοίταξε, εκεί του... παίχτες, εντάξει, βασιζόμαστε περισσότερο στα δικά μας παιδιά. Αν και φέτος έχουμε πολλά ξένα παιδιά. Έχουμε πάρα από το Αγρίνιο, από τα χωριά εδώ γύρω. Εντάξει, πάθανε και κάποια παιδιά δικά μας τραυματισμούς. Τραυματισμούς και τέτοια, ναι. Δώσαμε και δύο παιδιά στον Πανετολικό.
στην ΚΑΠΑ 20. Πόσα έχετε, πολλά σε νεαρή, ηλικία? Γύρω στα 10-12 άτομα. 12 άτομα. Μια και το φέραμε έτσι, από αυτά τα παιδιά, οι μεικτές, γιατί έχουμε δύο μεικτές, αν ξέρετε, έτσι, μία μεικτή. Σας έχει. Κοίταξε, εγώ τραβήξει. Προσωπικά έχω δεχτεί κάποιο τηλέφωνο από τον κύριο Παπαθανασίου. Ναι. Μου είπε για κάποιο παιδί και του είπα αν θες να... Γιατί ξέρεις, του λέω, γιατί άμα έχεις τώρα 10-12 παιδιά σε νεαρή ηλικία και έχουν συμμετοχή σε αυτό το πρωτάθλημα και δεν καλεί, ας πούμε, μια μεικτή, έναν, για να, ξέρεις γιατί, για να κάνει να ζηλέψουν και οι υπόλοιποι. Ναι. Καταλάβεις, να δώσει κίνητρο και στους υπόλοιπους. Όχι ότι εντάξει, θα φτάσει λοιπόν να πάει στην Μπαρσελόνα, μακάρι να πάει. Αλλά να δώσει κίνητρο και στα άλλα τα παιδιά. Έτσι. Τα μικρά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Έτσι. Τίποτα. Πάντως είναι άξιοι συγχαρητηρίων οι άνθρωποι εδώ στα σωματεία αυτά με τον τρόπο που εργάζονται, τις δυσκολίες που εργάζονται, έτσι. Που δεν έδωσε λεφτά από την τσέπη του και ούτω καθεξής. Είναι το άγχος, η αγωνία να οργανώσει το παιχνίδι. Α, ο διαιτητής, α, εκείνο, α, το άλλο. Και βοήθεια από κανέναν. Είναι άξι. Ξέρετε, γίνεται περίπτωση να σου πω κάτι, ότι όλοι οι πρόεδροι τη αλφα-εθνική κατηγορία, τη Β, βάζουν λεφτά με αποτέλεσμα ποτέ να τα πάρουν. Μην κοιτά ο Πανατολικό. Ο Πανατολικό βάζει λεφτά, αλλά τα παίρνει. Ναι. Τα παίρνει μετά έτσι, από ΠΑΠ, τα παίρνουμε από πώς τα λένε, διαφημίσεις, τα παίρνουμε λοιπόν από τη Super League και τα παίρνουμε τα λεφτά. Παίρνουμε χρήμα. Ξεκινάμε από διαρκείες και τα λοιπά. Τι πω να πάω. Τι να πάω. Εδώ διαιτητής. Βάζω και δεν τα παίρνω. Τελείωσε αυτά. Ξεγραμμένα. Καλά, εννοείται. Επάνω θα βγουν τα λεφτά για το διαιτητή που κάθεται εκεί που παίζει. Όχι, δεν βγαίνουν τα λεφτά. Όχι, πώς... τα λεφτά δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν. Και τι γίνεται αυτό. Βάζετε όλοι οι ρεφινέ έτσι. Όλοι οι αυτό είναι. Ορίστε. Τι να κάνουμε. Ορίστε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Τι. Και τρώμε εμείς αντί να τρώμε ένα φαγί ωραίο μαγειρεμένο με παιχτάκια που βγαίνουν από τον τόπο. Τρώμε μαγειρεμένο φαγητό με παίχτες που φέρνουμε από τη Βραζιλία, από την Ισπανία. Τι ποδόσφαιρο είναι αυτό, τι προϊόν είναι αυτό, για όνομα του Θεού. Περιφύγει, άμα πεις όμως κάτι τέτοιο θα πούνε, α, μπορώ τώρα να κάθεσαι εγώ, ή θα καθίσω, όπως το που λέγαμε, να καθίσω ο προπονητής τώρα να φτιάσει ποδοσφαιριστή ή να προωθήσει και να βάλει το κεφάλι του στην Καρμανιόλα. Α, έτοιμος, από πού είναι, από το φέτο είναι και εσύ, από το Αμαζόνιο μέσα. Ναι, ξυπόλοι του φέτο, αρκεί να ξέρει να κλουτσάει. Ναι, τελείωσε. Να πω κάτι. Είχαμε πριν δύο αγωνιστικές, ήταν κάτι δύο πριν αγωνιστικές, είχαμε μια παρέτηση του Χρήστου Βασιλείου. Τι έγινε? Δεν έγινε δεκτή παρέτηση προσωπικά και από μένα και από το Συμβούλιο όλο. Δεν προηγήθηκε κάτι για να παραιτηθεί ο ήταν Χρήστος. Ήταν πάνω στο άρπαγμα. Πάνω στο θυμό του εκεί δήλωσε μια παρέτηση η οποία δεν έγινε ποτέ δεκτή. Και καλά έκανε γιατί μια χαρά βλέπω πάει την ομάδα. Κοιτάξτε, αν δείτε, πιστεύω ότι έχω. Πιστεύω. Δηλαδή, έχω τον καλύτερο προπονητή τώρα στο τεχνικό πρωτάθλημα. Και έχει του ζήλο. Έτσι. Θέλει να βγάλει και παιχτάκια. Προωθεί ναι, και να παλεύει, δουλεύει πάρα πολύ ο άνθρωπο. Άμα ξέρει το αντικείμενο. Το αντικείμενο είναι το πρόβλημα. Το ξέρει. Μπορεί να το χειριστεί. Αφού μπορεί να το χειριστεί, θα πετύχει ο άνθρωπο σίγουρα 100%. Και υπομονή. Εντάξει, και αυτόν του έτυχαν κάποια πράγματα, ας πούμε κάποιοι τραυματισμοί. Θα έχει άλλη ροή στο πρωτάθλημα η ομάδα μας. Δεν έχουμε σεντερφόρ. Μας τραυματίστηκε. Εντάξει, είναι δύσκολο και γι' αυτό. Να σου πω, πώς το βλέπεις το πρωτάθλημα της Αλφα-Εθνικής? Είναι δηλαδή τώρα έχουμε δηλαδή, τρεις ομάδες που κοιτάξτε. Το πρωτάθλημα. Είναι πάρα πολύ δυνατό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι τρεις ομάδες ξεχωρίζουν. Αυτή είναι η ΑΕΜ, Ναυπακτιακός και Όμερος. Και σε ρόστερ έτσι και σε... Στα πάντα. Τα πάντα. Και στη σειρά και σε όλα. Δεν ξέρω για την ΑΕΜ γιατί δεν έχω βρεθεί ποτέ ως αντίπαλος που είμαι πρόεδρος τώρα. Αλλά με τον Ναυπακτιακό και τον Όμερο πιστεύω ότι είναι οι πιο καλύτερες ομάδες. Και σε ρόστερ και σε... Έχουν σειρά. Θα κυνηγήσουν δηλαδή αυτές οι τρεις, θα δώσουν μάχη για την πρώτη εκεί για τα play-off και για αυτά. Τώρα μετράει και η οικονομική δυνατότητα με των ομάδων αυτών για να είναι καλές. Δεν νομίζω μετράει έτσι. Απλά έχει το ρόστερ καλύτερο, πώς είναι.
Έχει παίχτες. Ο Όμηρος σε άλλες ομάδες που είναι καλύτερες. Έχει λεφτά ή παίχτες. Είναι που λέμε τα λεφτά μου και την κυρία μου. Κοίταξε με τα λεφτά. Τα λεφτά κάνουν κοινό το νήμα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και εδώ είμαστε πάλι. Το Future Eye είναι ένα κατάστημα τεχνολογίας που δεν μοιάζει με τα άλλα. Εδώ θα βρείτε προϊοντικές λύσεις υψηλής τεχνολογίας και αισθητικής που θα καλύψουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις των ψηφιακών συσκευών. Επίσημος αντιπρόσωπος ΣΥΤΑ. Future Eye. Αφών Τιμολέων Καπλάνη. Πλατεία Δημοκρατίας. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-23203 και στο www.futurepavlaeye.gr. Πρότυπο Κέντρο Εφαρμογής Ακουστικών Βαρικοΐας, Ηλίας Φελώνης. Επικοινωνήστε με ευχέρεια. Ακούστε τα πάντα με άνεση. Λύστε το πρόβλημα της βαρικοΐας μια για πάντα. Πρότυπο Κέντρο Εφαρμογής Ακουστικών Βαρικοΐας, Ηλίας Φελώνης. Σε ένα άνετο περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών, δίνουμε υπεύθυνες και εγγυημένες λύσεις σε κάθε μορφή βαρικοΐας. Επισκεφτείτε μας ή καλέστε μας για μια δωρεάν επίσκεψη στο σπίτι στο 26410-57539. Σκαλτσοδήμου 2, δεύτερος όροφος, στην πλατεία Ειρήνης Αγρινίου. Πρότυπο Κέντρο Εφαρμογής Ακουστικών Βαρικοΐας, Ηλίας Φελώνης. Η αξιόπιστη λύση στη βαρικοΐα. Βυθιστείτε στη λαχταριστή σοκολάτα. Φλερτάρετε με τις φρουτόβις γεύσεις. Νιώστε την καραμέλα να λιώνει απαλά στο στόμα. Ζαχαροπλαστείο Λεωνίδας. Φίνες εκλεκτές γεύσεις από ολόφρεσκα αγνά υλικά. Για τους λάτρεις των γλυκών απολαύσεων. Ζαχαροπλαστείο Λεωνίδας. Καζατζή και Σαλάκου 17. Τηλέφωνο 0641-21-113. Ζαχαροπλαστείο Λεωνίδας. Ονειρεμένες γεύσεις. Το Future Eye είναι ένα κατάστημα τεχνολογίας που δεν μοιάζει με τα άλλα. Εδώ θα βρείτε προϊοντικές λύσεις υψηλής τεχνολογίας και αισθητικής που θα καλύψουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις των ψηφιακών συσκευών. Επίσημος αντιπρόσωπος ΣΥΤΑ. Future Eye. Αφών Τιμολέων Καπλάνη. Πλατεία Δημοκρατίας. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-23203 και στο www.futurepavlaeye.gr. Εδώ είμαστε λοιπόν, να συνεχίσουμε. Βέβαια, όπως ξέρετε, λίγο πολύ είναι μπάχαλο η δουλειά. Μπάχαλο είμαστε. Λοιπόν. Μπάχαλο όλη η χώρα. Μπάχαλο. Λοιπόν, πριν πάμε πάλι λοιπόν στον Παναγέτο Κουτσούμπα, εδώ να δούμε λοιπόν τι γίνεται στο Αγγελόκαστρο. Ακούστε, παιδιά, ήρθαν κόκκινα παιχνίδια, Περικλή. Ναι, καλά. Κόκκινα παιχνίδια. Τώρα θα μας πει πάλι ο άλλος απάνω που περνάει κάτω. Θα το πείτε τώρα η ευκαιρία για εσάς. Κόκκινα παιχνίδια λοιπόν. Τα βάφουν, τι κάνουν, πώς τα κάνουν, πώς τα στέλνουν. Όχι, ξέρεις τι έγινε τώρα. Να σου πω κάτι, έστειλε και την Ιντερπόλ. Μας κοροϊδεύουν, μπράβο ρε. Λοιπόν, ακούστε παιδιά, το 3-0 του Ολυμπιακού με τη Βέρεια, το 3-0. Ακούστε λοιπόν, παιχτήκανε 6 εκατομμύρια, άκου να δεις, Περικλή, 6 εκατομμύρια στο σκορ, ότι θα πάει 3-0. 6 εκατομμύρια στο σκορ με απόδοση 7. Δηλαδή βγάλετε εσείς τα 6-7. 6-7 πόσο κάνει, παιδιά? Πόσο κάνει? Πού κάνει του λογαριασμού? Πάμε στο άλλο παιχνίδι τώρα. Εργοτέλης Ολυμπιακός 2-3. Εδώ λοιπόν παίχτηκαν, ακούστε, 2.200.000 στα γκολ. Στα γκολ, ακούστε τώρα, στα γκολ. Εφεύρεσε ο κόσμος. Εφεύρεσε ο κόσμος. Λοιπόν, άλλο παιχνίδι. Ολυμπιακός Πανθρακικός 5-1. Και αυτό στη σχέδιο. Διαφορά των γκολ, άκου να δεις, και στο γκολ-γκολ. 3 εκατό παίχτηκαν εκεί. 3 εκατομμύρια 100. 3 εκατομμύρια 100. Φαντάζεσαι τώρα αποδόσεις, έτσι, να παίζεις τέτοια πράγματα.
Έχουμε λοιπόν τον ΠΑΟΚ με τη Βέρεια, παίχτηκε γκολ-γκολ. Δύο εκατομμυριά και εκεί. Και έχουμε και τα Ψαχνά Ατρόμητος, ημίχρονο τελικό με 390.000. Εδώ έπεισε. Λοιπόν, 390.000. Αυτά είναι τα κόκκινα παιχνίδια. Και αναγκάστηκε τώρα έξω εκεί αυτοί που ψάχνουν και έστειλαν τώρα την Ιντερπόλ να ξετρυπώσει δηλαδή αυτούς που κάνουν αυτά τα κόκκινα παιχνίδια. Ποιοι είναι αυτοί που τα βάφουν? Ναι. Τους βαφιάνε, ήρθε να πιάσουν λοιπόν τους βαφείς. Ναι, αυτού που βάφουν τα κόκκινα παιχνίδια. Εντάξει, άμα τους πιάσετε τηλεφωνήστε και σε εμάς, παιδιά. Ναι. Λοιπόν, έτσι, άμα τα βρείτε. Αυτά τώρα όσον αφορά λίγο πολύ για τα υπόλοιπα, να πω ότι για το Σαρή, παιδιά, δεν υπάρχει θέμα να φύγει. Το στηρίζουν οι πάντες, μέσα στην ΕΠΟ. Λοιπόν, έχει κλώθια αυγά, Εσείς βρει... τηλεθεατές να πάψετε να στηρίζετε αυτό το βρώμικο ποδόσφαιρο. Όσο μπορείτε γυρίστε τις πλάτες σας και προσπαθήστε να βρείτε άλλους τρόπους να διασκεδάζετε, γιατί και αυτή η διασκέδαση που μας προσφέρει αυτό το κράτος, ο λαός, δεν ξέρω ποιος, είναι μια διασκέδαση βαμμένη κόκκινη. Εμείς με κόκκινα διασκεδάσεις δεν μπορούμε να... Κόκκινα παιχνίδια, κόκκινα όλα. Εδώ να σου πω κάτι, φέρανε λοιπόν πριν 3 μήνες, φέρανε έναν άνθρωπο από τη Σκουτία να σου κάνει κουμάντο στη διαιτησία. Καταφέρανε, τώρα τι έγινε, γιατί μην νομίσετε παιδιά ότι είπε ο Ντάλλας ότι εγώ σταματάω να κάνω λοιπόν τον ορισμό. Αυτά είναι μπούρδες. Μην νομίσετε ότι το είπε ο Ντάλλας, τον πιέσανε τον Ντάλλα να φύγει από τον ορισμό διαιτησίας. Τον πιέσανε τον Ντάλλα. Με αποτέλεσμα να τον βάλουν να πει και μια δήλωση ότι εγώ φεύγω, αποχωρώ από τον ορισμό διαιτησίας και βγάλτε τα μόνοι σας. Ναι. Δώστε μου ένα άλλο πόστο, να ελέγχω τη διαιτησία, να ελέγχω. Αυτά τα κάνουν αυτοί οι μπουνταλάδες, όλοι απάνω, γιατί θέλουν να ελέγχουν τη διαιτησία. Να ελέγχουν ποιος διαιτητής μπαίνει και βγαίνει. Και ένα ερώτημα το οποίο είναι για όλους, γιατί δεν το κάνουν κλήρωση? Όπως σκέπτονται να κάνουν στη Β' κατηγορία. Με κλήρωση, όπως γινόταν παλιά. Κλήρωση. Όχι ορισμός. Γιατί ορισμός, ξέρω εγώ, άμα γνωρίζω εγώ τον Περικλή, μπορεί να μου βάλει ένα διαιτητή που να είναι γνωστός του. Γιατί δεν το κάνω έτσι? Τράβηξα τον Μπαλάκι, έβγαλα λοιπόν τον Κοτούμπα, έβγαλα τον Ξανθόπουλο, έβγαλα τον Τζιρόνι. Ναι. Γιατί να βγάλω λοιπόν να κάνω ορισμό και να πω θα πάει σόλια καλά αυτός ο διαιτητής? Γιατί δεν το κάνετε έτσι? Αλλά δεν σας συμφέρει. Γιατί τον Μπαλάκι μπορεί να βγάλει αντίθετο διαιτητή. Εσείς θέλετε το δικό σας. Γι' αυτό λοιπόν και ο Ντάλλας τα πήρε στο κρανίο, άντερες. Και στο τέλος να δεις ότι θα το διώξουν κιόλας. Θα φύγει κιόλας. Αυτά δεν τελειώνουν ποτέ, αλλά εμείς εδώ να πούμε. Τι γνώμη είναι ποινικό? Εδώ βλέπεις, εδώ γίνεται χαμός, εδώ γίνεται τι. Εσείς πώς τα βλέπετε εσείς που έτσι βρίσκεστε μέσα στα γήπεδα? Να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας. Εμείς δεν ξέρουμε και πάρα πολλά από το. Σε κάθε έναν προσωπικά που αγωνίζεται και με ψυχή και με καρδιά και κάνει τη δουλειά ωραία και όμορφα. Όπως είναι κάνει και αυτά τα παιδιά εκεί πέρα, σε αυτά τα σωματεία της εθνικής κατηγορίας που διαθέτουν τον χρόνο τους, τα λεφτά τους, τις ταλαιπωρίες τους, έχουν αυτή την ωραία νοικοκυρία. Άγχος, να πω. Άγχος στην χωριά. Πάμε χάνει ομάδα ή χάνει παραδείγματος, ναι. Το νοικοκυρένιο γήπεδο το οποίο βλέπουμε εκεί πέρα, με τις ωραίες εγκαταστάσεις αυτές που υπάρχουν, υπάρχει μια τάξη, μια καθαριότητα. Να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας για όλα αυτά, τα οποία αυτά ήταν τα μάτια μας και αυτά που είδαμε, αυτά ομολογούμε. Και αυτά λέμε και δίνουμε τα εύσημα, έτσι. Έτσι, ναι. Να σου πω κάτι, εάν δεν είναι και αυτά τα σωματεία, από εκεί έπρεπε να ξεκινάει η πολιτεία. Έτσι. Γιατί νομίζω ότι αιμοδότης του ποδοσφαίρου είναι το αριστερικό ποδοσφαίρο. Δεν ξεκινάει ο άλλος κατευθείαν λοιπόν να πάει κατευθείαν στον Ολυμπιακό. Από κάπου ξεκινάει. Από κάπου ξεκινάει. Δεν μπορεί. Έτσι. Ο Κάλφας μαθαίνει τη δουλειά από μικρός. Μπαίνει σιγά σιγά και ανεβαίνει. Έτσι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά. Το έχουν γραμμένο, γιατί ξέρετε γιατί το έχουν γραμμένο? Γιατί είναι αυτό που είπαμε, ότι έπεσαν στους ετοιματζίδες, είναι προπονητές ετοιματζίδες, θέλω έτοιμους ποδοσφαιριστές, έτοιμους και δεν τους νοιάζει. Είναι η εποχή του fast food, ναι. Του γρήγορου φαγητού, όπως το λέμε, τάκα-τάκα. Και εγώ πρότεινα, για να τιμήσουμε αυτά τα σωματεία, στο φίλο μου τον Πάνο εδώ, πίσω από εδώ που βλέπουμε τον Πάνο, να μπουν και οι φανέλες των μικρών σωματείων. Του Αχιλώου, του δίπλα, του παραδείγματος. Να αλλάξουμε σκηνικό. Του Κοιμίου. Ναι, να αλλάξουμε σκηνικό εδώ. Το Μπάχαλο είναι, θα εκπροσωπεί όλο το ποδόσφαιρο της περιοχής. Όχι μόνο τον Πανετολικό, καλός και χρυσός, κορυφή, αλλά και το ποδόσφαιρο το υπόλοιπο.
το οποίο είναι αφανέστατο και δουλεύει πραγματικά, όχι με μίζες, όχι με κοκκινιές, με πρασινιές και με άλλες χαζομάρες όπως κάνουν αυτοί οι μεγάλοι, αλλά δουλεύει γνήσια. Αυτό είναι το πραγματικό ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο που είναι εδώ κοντά γύρω-γύρω, οι ομαδούλες που παίζουν, αυτές παίζουν με ψυχή και με καρδιά. Παγιέ, να σου πω κάτι. Έτσι, γιατί βλέπουμε εδώ ότι, ξέρεις, καμιά φορά κοντοχωριανά χωριά το ένα κοντά στο άλλο, να έχει μια ομάδα το ένα, να έχει μια ομάδα το άλλο, να έχει παραπέρα μια ομάδα. Δηλαδή, μέσα σε ένα μικρό κύκλο να υπάρχουν τρεις ομάδες. Mm. Λέω, έτσι, μήπως ήταν λοιπόν εφικτό και δυνατό να πούνε, ξέρεις, δυο κοντινά χωριά, φτιάχνουμε μία ομάδα, φτιάχνουμε μία ομάδα, μαζευόμαστε λοιπόν το διοικητικό συμβούλιο της μιας και το διοικητικό συμβούλιο και φτιάχνουμε μια δυνατή ομάδα με τους παίχτες της και των δύο ομάδων και προχωράμε. Γιατί βλέπουμε εδώ, τώρα, να πάρει το Παετόλιο με το καινούριο κοντά, φτιάχνουμε και παραπέουν. Παραπέμπουν, φτιάστε μια δυνατή ομάδα ή δεν συμφωνούν, ή δεν βγαίνει η συμφωνία. Δεν συμφωνούν, όχι, σε αυτό δεν συμφωνούν. Αυτό, γι' αυτό λέγεται αριστεχνικό. Καλά είναι να υπάρχουν έτσι, αλλά εντάξει, όπως το είπες εσύ, πολύ μικρές κοινότητες, καλό είναι να ενωθούν, να έχουν μια ομαδούλα. Δηλαδή, εντάξει. Δεν θα είναι πιο ωραίο αυτό να έχουν, δηλαδή να πάρουν και μια κατηγορία, να ανεβούν και σε έναν πρωτάθλημα μεγαλύτερο. Είναι αριστεχνικό στη βάση. Στο τέλος θα τα χαλάζουν στο όνομα. Έτσι, μπράβο, ναι. Θα τα χαλάσουν στο όνομα. Όχι, θα τα χαλάσουν στο Κάστρο, πάω Καλυβαίων, όπως γινόταν με τους Δήμους. Όχι να γίνει εδώ, όχι να γίνει στο Αγγελόκοστο, όχι σταμνά να γίνει εδώ ο Δήμος. Εγώ πρόεδρος, να μην αυτά δεν γίνονται για μένα. Να παραμείνει αριστεχνικό. Έτσι πρέπει να γίνει. Στο κάθε χωριό του πιστεύω ότι θέλει την ομάδα του. Πρωτάθλημα δηλαδή δύο τεχνητήτων τριών, πώς θα γίνει, πώς το βλέπεις αυτό? Πάνε, ας αφήσουμε τις πρώτες. Οι άλλες τώρα θα παλέψουν όλες μαζί. Πιστεύω ότι είναι τρεις ταχύτητες. Τριών ταχύτητων. Ναι. Πιστεύω ότι τρεις ομάδες, τέσσερις, η τέταρτη δεν ξέρω ποια θα είναι, ποια θα καταλήξει η τέταρτη. Θα είναι τρεις, τριών ταχυτήτων, θα είναι τέσσερις, πέντε ομάδες, είναι όμοιες πιστεύω. Το όνειρό σου για το Αγγελόκαστρο? Εντάξει, το όνειρο είναι να μένουμε στην κατηγορία όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μπορούμε. Τώρα αν μπορέσουμε και μπούμε και στην τέταρτη θέση, καλώς να έρθει. Για μπείτε στα play-off, έτσι. Ναι. Δεν έχουμε δηλαδή προσδοκίες υπάρχει δυνατότητα από να έχει, δείτε, να έχει συνέχεια δηλαδή. Γιατί άμα την ομάδα μου αν μπορέσω θα την ενισχύσω όσο μπορώ. Πιστεύω ότι θα ενισχυθεί με 2-3 παίχτες. Τώρα αν μπορέσουμε να μπούμε, δεν έχουμε βάλει στόχο να μπούμε στην τετράδα. Ο Χρήστος Βασίλης ζήτησε κάτι τίποτα να βοηθήσει με μεταγραφές και τα λοιπά? Όχι, ο Χρήστος δεν έχει ζητήσει. Εμένα, ο Χρήστος μου είπε και με αυτήν την ομάδα μην είναι ήσυχος. Εντάξει, εγώ προσδοκώ να πάρω 2-3 παίχτες, αν μπορέσω. Αν μπορέσουμε, ναι. Γιατί όπως ξέρετε τα οικονομικά είναι λίγο δύσκολο. Είναι αυτό που λέω, γιατί μία οι τραυματισμοί, μία οι τιμωρίες είναι να έχεις τη συνέχεια, εντάξει, δηλαδή μέχρι το τέλος. Εντάξει. Αυτό είναι το ζητούμενο, να έχεις τη συνέχεια μέχρι το τέλος. Αν σου έρθουν αυτά στο κάτι τη διαδρομή, θα μην ξεμείνεις στο τέλος. Όπως τώρα μου λες, προηγουμένως μου είπες, ξεμείναμε από σεντραφόρ. Ναι, εντάξει, είχαμε κάποιες ατυχίες. Εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα μέχρι το Δεκέμβριο. Αλλά βάλε στο θέμα το σεντεφόρ... Βάλε το Χρήστο να παίζει. Βάλε ένα ημίχρονο. Βάλε το Χρήστο να παίξει ένα ημίχρονο. Βγάλε δελτίο κανονικά. Παιδιά, πάμε σε ένα μικρούλι. Το Future Eye είναι ένα κατάστημα τεχνολογίας που δεν μοιάζει με τα άλλα. Εδώ θα βρείτε προϊοντικές λύσεις υψηλής τεχνολογίας και αισθητικής που θα καλύψουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις των ψηφιακών συσκευών. Επίσημος αντιπρόσωπος ΣΥΤΑ. Future Eye. Αφών Τιμολέων Καπλάνη. Πλατεία Δημοκρατίας, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-23203 και στο www.futurepavlai.gr.
Και μιας λοιπόν και φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εδώ συζήτησης με τον πρόεδρο του Αγγελοκάστρου, τον Παναγιώτη τον Κουτούμπα, είχαμε πει για την Ένωση. Μου είχες πει ότι ναι, δεν βοηθάει καθόλου, δεν δίνει σημασία καθόλου, δηλαδή το τι ναι, γίνεται στα... Βασικά δεν είναι η Ένωση που δεν βοηθάει, γιατί και αυτή δεν παίρνει πόρους για να βοηθήσει. Α, πού να πάρει? Οπότε πόρο, πρέπει να πάρει πόρους από την πολιτεία, από την ΕΠΟ, από κάπου πρέπει να πάρει για να δώσει και στα ελληνικά σωματεία. Παναγιώτη, εδώ η πολιτεία δεν βοηθάει άλλα και άλλα πράγματα. Εδώ τώρα έχουμε προχθές, λέγαμε, τώρα... εδώ για το κολυμβητήριο που φεύγει το νερό από κάτω, δεν έχουμε... Δεν βοηθάει. Ένα γήπεδο, αν το έχεις δει κάτω στην Αερογέφαιρα, έχει 25 χρόνια εκείνο, το κλειστό εκεί που έχει μείνει ανοιχτό. 25 χρόνια. Και λέει ο Γενικός Γραμματέας, όποτε έχουμε λεφτά, λέει, θα στέλνουμε κανένα φράγκο, λέει, να βάλτε τίποτα, κανένα μπρίζα, κανένα αυτό. Ωραία πράγματα. Ποια πολιτεία? Ποια πολιτεία? Πότε μάλλον έσκυψε η πολιτεία, έσκυψε πάνω στα τοπικά πρωταθλήματα, πάνω στα τοπικά προβλήματα του αθλητισμού? Πότε? Πότε? Ποτέ, και θα πρέπει ποτέ και από την Ένωση τη δικιά μας να μειώσει λίγο την αποζημίωση των διαιτητών. Δηλαδή δεν βγαίνουν τα λεφτά. 170 ευρώ τώρα, δεν αυτό βγαίνουν. Αυτό είναι στο χέρι της Ένωσης αυτό? Δεν ξέρω σε ποιο χέρι είναι. Ή στο σύνδεσμο, αλλά... και στο σύνδεσμο και στην Ένωση. Ναι. Αυτό το 170-180 είναι όλο μαζί. Παίρνουν επόπτες. Ναι, ναι. Επόπτες, ο γιατρός. Όλοι μαζί, ναι, όλοι μαζί. Και μάλιστα, ο παρατηρητής, νομίζω, γιατί αυτό το 30 που έβαλαν παραπάνω ήταν για τον παρατηρητή. Αν ήταν για τον παρατηρητή, λέω εγώ σαν πρόεδρος της ομάδας, να μας δίνει μετά την αξιολόγηση που έκανε στο διαιτητή, να τη διαβάσουμε κι εμείς, να δούμε τι γράφει. Γιατί βλέπω από όλες τις ομάδες βγαίνουν ανακοινώσεις, ναι, τέτοια πράγματα. Ίσως το πρωτάθλημα είναι πολύ δύσκολο, γι' αυτό βγαίνουν και ανακοινώσεις. Δεν μπορεί, για να μην αναφερθώ σε ομάδες της Α κατηγορίας, ο Αχελός να πιάσει τον Πανετολικό, είναι λίγο δύσκολο. Όπως και ο Αχελός δεν μπορεί να πιάσει μια ομάδα που είναι φαβορή στην Α κατηγορία. Ώστε με το... λοιπόν, δεν με γι' αυτό και βγαίνουν και ανακοινώσεις. Τα έξοδα των διαιτητών δεν βγαίνουν με τίποτα. Δεν ξέρω πώς να δω. Προχθές πήγα σαν ύπνο ότι είναι το 100 άτομα και όλοι μόλις ήταν να πληρώσουν. Εντάξει, πηγαίνουν δεξιά, αριστερά. Εντάξει, μπορεί να έχει ο κόσμος, μπορεί να έχει οικονομική δυσκολία τώρα, μην έχει το ταλιεράκι. Κοιτάξτε να δείτε, είναι και ο κόσμος που δεν έχει ούτε τα 5 ευρώ. Ναι, μπρο, αυτό θέλω. Τα 5 ευρώ. Αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος που έχει την οικονομική δυνατότητα, αν δώσει και 10 ευρώ, δεν χαλάει δουλειά. Για το χωριό του θα το δώσει, για το παιδί του, για οποιονδήποτε. Ο πάνω ότι θα πούνε πολλοί, ότι ξέρεις μωρέ, εντάξει τώρα, χωρίς να υπολογίσουν βέβαια την καψούρα που έχει το ποδόσφαιρο, έτσι για την ομάδα. Θα πούνε πολλοί, να μην αναλάβαινε, γιατί δεν τάξει ότι θα κάνει έξοδο, ότι θα δώσει λεφτά. Δηλαδή θα πούνε, αλλά δεν ξέρουν, γιατί είναι έξω από το χώρο αυτή, έτσι. Το μόνο λάθος που κάνει το κάθε χωριό είναι ότι κάνει κριτική στο συμβούλιο, στους παίχτες. Αλήθεια, στο... σκάνω. Ναι, σκάνω. Κριτική καθημερινά. Μαζεύονται εκεί στα καφετέρια, κάθε μέρα. Κριτική. Εντάξει, μπορεί να μην την κάνουν μπροστά μου, την κάνουν από πίσω. Έτσι, εντάξει. Δεν πληρώνει, δεν πληρώνει. Άστε, δεν κάνει. Αυτό είναι, και καμιά φορά λέμε και εμείς, σαν συμβούλιο, ξέρεις, φτάνεις στο σημείο και λες, ρε φίλε, να τα παρατήσω. Του κάνεις τη λάντσα αυτού του τύπου που σχολιάζει. Ναι, ναι. Του κρατάς την ομάδα, φέρνεις όλες αυτές τις υποχρεώσεις, έχεις το άγχος, το στρες και έχεις και την κριτική. Του βγάζεις στην επιφάνεια το όνομα της περιφέρειας, του λες αυτό και του λες ότι του τόπου του εκεί του. Και μετά σου λέει, κοίτα... Ακούς και τα σχολιά μας. Κοιτάξτε να δείτε, σαν διοίκηση δεν έχει, η κάθε διοίκηση του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου δεν έχει να κερδίσει κάτι. Ούτε τίποτα, τίποτα. Το μόνο που μπορεί να κερδίσει είναι όταν θα φύγει του χρόνου, ο Κουτούμπας δεν ήταν καλός. Δεν ήταν καλός. Δεν έκανε εκείνο. Και ας πήρε πρωτάθλημα ο Κουτούμπας, ας είχε
τη δεύτερη χρονιά, την πρώτη χρονιά στην Α, τέταρτη την ομάδα. Εντάξει, πέρυσι και εμείς δυσκολευτήκαμε λίγο, η ομάδα ήταν λίγο, αλλά μπράβο της. Κατάφερε να μείνει στην κατηγορία. Αυτά. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές. Το χρήμα φτιάχνει την ομάδα. Για μένα όχι. Όχι έτσι. Όχι, για μένα η οικογένεια. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι η οικογένεια φτιάχνει οικογένεια την ομάδα. Και όταν, για μένα... όταν είναι οικοκυρωμένη ομάδα, ναι, και η οικογένεια. Εγώ είναι ομαδικό το άθλημα. Ναι. Για μένα μαζί. Ομάδα και χωριό που δεν έχει έστω και έναν δικό του παίχτη πρέπει να αποσυρθεί από το ναι. Δηλαδή δεν συμφέρει. Κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα. Δεν συμφέρει. Γιατί και στον κάθε ποδοσφαιριστή τα έξοδα του να του δώσει είναι έξοδα. Είναι βενζίνες, είναι πολλά. Παπούτσια, ρούχα, οτιδήποτε. Αυτούς τώρα που έχετε εκτός της περιφέρειας εκεί, τους βέβαια βενζίνες και εντάξει, μερικά παιδιά έρχονται αφελοκερδός, άλλοι πληρώνονται, αναλόγως. Τι συμφωνία έχουμε κάνει. Μας, ταλεντάκια έχουμε. Πιστεύω ναι. Έχουμε. Δηλαδή πάνω σε αυτούς θα επενδύετε δηλαδή, έτσι. Ναι. Είτε περιουσιακά στοιχεία δηλαδή της ομάδος. Εντάξει, εμείς όπως ξέρετε είχαμε και κάποιες ακαδημίες, τις είχε ο Γιώργος Λούκας. Εντάξει, για προσωπικούς του λόγους ο άνθρωπος δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα. Όπως και επίσης δεν βοηθούσε και ο πατέρας του παιδιού, διότι αν του έλεγε πάμε σήμερα τα παιδιά, δεν ναι, μπορούσε εγώ, ναι, λόγω ναι. Δουλειάς, λόγω... και το, όλο το συμβούλιο έχει δουλειές, ο κόσμος έχει τον. Λες τον πατέρα του καθενός, βάλε το αυτοκίνητο όσο να πας στο παιδί σου, ναι, όχι εμένα. Λοιπόν, και αναγκαστήκαμε να σταματήσουμε. Και για οικονομικούς λόγους, αλλά και δεν μπορούσε ο άνθρωπος να τα βγάλει πέρα. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις τίποτα. Ό,τι νομίζω ότι δεν ρωτήθηκες, μπορεί να το βγάλεις. Όχι, όχι, όλα καλά. Αλλά πιστεύω ότι θα κλείσουμε τον κύκλο λοιπόν των Προέδρων. Θα ξαναρχίσουμε πάλι, έτσι, γιατί θα είμαστε προς το τέλος. Αυτά που μας είπατε πολύ καλά, ωραία, ενημερωτικά. Ακούσαμε έναν άνθρωπο που το βγάλει στο πετσί του, τέλος πάντων. Το πάνε είναι συνέχεια τώρα, εντάξει, καλός ο Παναθηναϊκός, αλλά υπάρχουν και άλλα αθλήματα, υπάρχουν και το αεροτεχνικό, υπάρχουν και το μπάσκετ, υπάρχουν και άλλα. Και θα μας φέρει εδώ ο αγαπητός Πάνος ο πρόεδρος, μια φανέλα του Αχιλλό Άγγελο Κάστρο. Θα τα μαζέψουμε λοιπόν, αλλάξουμε λοιπόν το... Είναι δική μας εκπομπή, πατριωτική. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας εδώ και είπαμε θα... Μόλις θα το τελειώσουμε, το ξαναρχίσουμε πάλι την αρχή. Να είστε καλά, να είστε καλά. Το FutureEye είναι ένα κατάστημα τεχνολογίας που δεν μοιάζει με τα άλλα. Εδώ θα βρείτε προϊοντικές λύσεις υψηλής τεχνολογίας και αισθητικής που θα καλύψουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις των ψηφιακών συσκευών. Επίσημος αντιπρόσωπος ΣΥΤΑ. FutureEye. Αφόντη Μολέων Καπλάνη. Πλατεία Δημοκρατίας. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-23203 και στο www.futurepavlaeye.gr. Θυστείτε στη λαχταριστή σοκολάτα. Φλερτάρετε με τις φρουτώδεις γεύσεις. Νιώστε την καραμέλα να λιώνει απαλά στο στόμα. Ζαχαροπλαστείο Λεωνίδας. Φίνες εκλεκτές γεύσεις από ολόφρεσκα αγνά υλικά. Για τους λάτρεις των γλυκών απολαύσεων. Ζαχαροπλαστείο Λεωνίδας. Καζατζή και Σαλάκου 17. Τηλέφωνο 0641-21-113. Ζαχαροπλαστείο Λεωνίδας. Ονειρεμένες γεύσεις. Βυθιστείτε στη λαχταριστή σοκολάτα. Φλερτάρετε με τις φρουτώδεις γεύσεις. Πρότυπο κέντρο εφαρμογής ακουστικών βαρικοΐας Ηλίας Φελώνης. Επικοινωνήστε με ευχέρεια. Ακούστε τα πάντα με άνεση. Λύστε το πρόβλημα της βαρικοΐας μια για πάντα.
πρότυπο κέντρο εφαρμογής ακουστικών βαρικοΐας Ηλίας Φελώνης. Σε ένα άνετο περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών, δίνουμε υπεύθυνες και εγγυημένες λύσεις σε κάθε μορφή βαρικοΐας. Επισκεφτείτε μας ή καλέστε μας για μια δωρεάν επίσκεψη στο σπίτι στο 26410-57539. Σκαλτσοδήμου 2, δεύτερος όροφος, στην πλατεία Ειρήνης Αγρινίου. Πρότυπο κέντρο εφαρμογής ακουστικών βαρικοΐας Ηλίας Φελώνης. Η αξιόπιστη λύση στη βαρικοΐα. Να σου πω, να πούμε για μια ακόμη φορά, για όσους βέβαια ανοίξαν τώρα την τηλεόραση, να πούμε ότι τα παιχνίδια γίνονται κανονικά την Κυριακή, έτσι, τα είπαμε και στην αρχή αυτά, τα παιχνίδια της 11ης αγωνιστικής, κανονικά Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, που παίζει βέβαια ο Παναδολικός με τον ΠΑΣ Γιάννα. Κανονικότατα τα παιχνίδια, αύριο θα γίνει βέβαια και ο ορισμός των διαιτητών, έτσι, και της Α' Εθνικής αλλά και της Β' Εθνικής κατηγορίας. Όλα τα πρωταθλήματα γίνονται κανονικά. Βέβαια η επιθυμία των ομάδων έκαμψε. Έτσι. Έκαμψε την ΕΠΟ. Τι να κάνει λοιπόν, αφού οι ομάδες, όχι μόνο, να σας πω κάτι, δείτε μόνο οι ομάδες. Τα είχαμε πει αυτά. Ήταν το Νόβα. Ήταν λοιπόν, πολύ φορές. Ναι, ήταν λοιπόν ο ΠΑΠ. Ήταν το ΤΕΤΙΒ. Το οποίο βέβαια χάνουν. Και να σας πω και κάτι. Πρέπει παιδιά να σας πω, να δεις πως είναι τα πράγματα. Εσείς λέτε ωραία, θα κάνουμε λοιπόν, έχετε 15 μέρες, 20. Αυτές οι ομάδες δεν χρειάζονται να πληρώσουν τους ποδοσφαιριστές. Δεν τρέχει ο μισθός των ποδοσφαιριστών, δεν τρέχουν τα συμβόλαια, δεν τρέχουν λοιπόν τα ενίκια, δεν τρέχουν τα φαγητά τους, δεν τρέχει το ένα το άλλο. Έτσι δεν είναι. Και ειδικά στην Α' Εθνική, στη Β' Εθνική που είναι πιο χειρότερα τα πράγματα. Εσείς καλά μπορεί να σας. Να μην πω τώρα τι είναι σε αυτό, να σας. Λοιπόν, να λέτε, σταματάμε το πρωτάθλημα, λοιπόν, για την εθνική, σταματάμε το ένα, σταματάμε. Αλλά για σκεφτείτε και τους άλλους. Ομάδες που δεν έχουν χρήμα. Ομάδες που δεν μπορούν να συντηρήσουν την ομάδα τους ακόμα. Τα έξοδα τρέχουν. Αλλά, τρέχουν. Εντάξει, τι να πούμε τώρα. Τι να πούμε. Πάμε λίγο εκεί. Το βιντεάκι πριν πει για το Πανατολικό. Ποιο έχουμε? Το περσινό. Πάμε να δούμε, ναι, το ΠΑΣ Γιάννα, Πανατολικός ΠΑΣ Γιάννα. Πάμε να θυμηθούμε, γιατί όπως είπαμε, τη Δευτέρα, λοιπόν στις 7:30, κανονικά, καλώς εχόντων των πραγμάτων, των καιρικών πραγμάτων, γιατί οι έξυπνοι μας βάλανε 7,5 ώρα, λες και στις 5 έχει παιχνίδια, στις 3 έχει παιχνίδια. Δεν μπορούσε να βάλουν άλλη μέρα. Να πας λοιπόν να κλείσεις το μαγαζάκι σου, να φύγεις λοιπόν από την υπηρεσία σου, να πας να φας και να πας στο γηπεδάκι σου και να γυρίσεις ωραίος και. Πας τώρα λοιπόν να τρέχεις 7,5 ώρα, άντε λοιπόν να κάτσεις στο πέταλο και να έρχεται ο βουριάς απάνω να σε κόβει, 7,5 ώρα. Ναι. Πάμε να δούμε λίγο τι είχε. Μελισσάς, μπήκε, ένα γλίστριμα και να ο Ήλις έχει την ευκαιρία ο Παζιάννα να πλασάρει ο Σέρβος και με τα πόδια να σώσει ο Ράφαελ στο γλίστριμα του BK και την ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους να ανοίξει το σκορ. Πολύ καλή αλληλοκάλυψη εκεί ανάμεσα σε Γοδόη και Μπακάκη. Ο οποίος Μπακάκης κάνει καλό μάτς, έχει ξεκινήσει με κέφι. Εδώ θέλει να βρει τον Μπόγεβιτς, κατεβάζει ο Καμαρά. Να δούμε την επιλογή, ο Μπόγεβιτς με τον Καμαρά, φοβερή φάση μέχρι το σημείο όμως που ο Καμαρά δεν πιάνει όπως ήθελε στο 19. Κοροβέσης γυρίζει έξω για τον Τσουκαλά, ο Πας Γιάννη να έχει την ευκαιρία. Ο Βίλα, ο Τσουκαλάς ανοίγει την μπάλα με τα πόδια, ο Ράφαελ στο 23. Μεγάλες ευκαιρίες που δίνεται στον Πας Γιάννα και δεν τις εκμεταλλεύεται τώρα. Βίλα έχει έρθει δεξιά. Πέρασε η μπάλα για τον Τσάβες. Ο Αργεντινός. Ο Στρούνας ένα κάκι στο σούτ στο 26. Πάρα πολύ κακό σούτ. Λάθος εκεί στην άμυνα του Πανατολικού από τον Κολοβέτσιο. Στη συνέχεια ο Παπαπέτρος σφυρίζει. Μιχαήλ έχει κάνει το φάουλ, τον καλεί ο Παπαπέτρου κοντά του. Πολλές διαμαρτυρίες από τους οπαδούς του Πανατολικού, θεωρώντας ότι ο κ. Παπαπέτρου έπρεπε να δείξει κόκκινη κάρτα. Το φάουλ με τον Γκάλο στην μπάλα. Ο Βραζιλιάνος σκοράρει, να το γκολ για τον Πανατολικό στο 32. Είναι το τέταρτο γκολ στη σεζόν, μόλις για τον Πανατολικό, απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον Ροντρίγκο Γκάλο.
Ο Γκάλλος στη σέντρα, αλλάζει πορεία η μπάλα. Η ευκαιρία με τον Πόγεβι στο σουτ. 2-0 με τον Καμαρά. Με το καλημέρα στην επανάληψη ο Καμαρά. Με ξερό σουτ νικάει το Βελίδι. Απευθείας χωρίς κοντρόλ. Η εμπειρία εδώ μέτρησε η κλάση του Σενεγαλέζου. Πετυχαίνει το πρώτο του γκολ στο εφετινό πρωτάθλημα. Στο 60 λεπτό Μελισσάς και Γκάλο. Πάει να κάνει καρπόν εκτέλεση ο Βραζιλιάνος. Να το δούμε. Όχι, τελικά αφήνει στο Μελισσά. Καλή εκτέλεση και αυτή. Out. Βίλα ρισκάρει και χάνει την μπάλα. Και μοιράζει έξυπνα ο Μπόγιοβιτς για τον Καμαρά. Ευκαιρία για τον Πανετολικό. Με τα πόδια σώζει ο Βελίδης από το τρίτο γκολ την ομάδα του στο 68. Μετά από σοβαρό λάθος εκτός περιοχής. Περνάει μπάλα για τον Μπόγιοβιτς. 4-1-2 τώρα. Ο Σέρβος βλέπει τον Καμαρά και άλλη ευκαιρία για τον Σενεγαλέζο να σκοράρει. Αστοχή στο 80. Τσάβες κάνει την κίνηση. Έχει την ευκαιρία τώρα να μειώσει. Η μπάλα προς την εστία. Προλαβαίνουν οι παίκτες του Πανετολικού με τον Κούσα. 2 λεπτά για τα 90. Το φάουλ για τους γηπεδούχους. Κεφαλιά πολύ κοντά στη γραμμή. Εδώ η ευκαιρία χάνεται για το 3-0 από τον Μελισσά. Βέβαια από τους σκόρερ που έβαλαν τα περσινά γκολ δεν υπάρχει κανείς φέτος, έτσι. Όχι. Δεν υπάρχει κανείς. Τι να κάνουμε, αλλαγή στην ομάδα έχουμε. Έχουμε καινούριους ασφάλων, ας τα βάλω και καινούριοι. Ας τα βάλω και καινούριοι, παιδιά. Άκουσε τώρα, είχαμε σήμερα μια ανακοίνωση την οποία έκανε, μια δήλωση που έκανε ο πρόεδρος του Πανατολικού, ο οποίος λέει θέλω να φύγω και το έχω πει, λέει ο πρόεδρος του Πανατολικού. Και βέβαια μέσα στην ανακοίνωση είναι ότι είναι μια... το κλίμα βέβαια της αλφανικής κατηγορίας, έτσι, για το κλίμα λέει. Είναι μια δυσάρεστη κατάσταση, λέει, σε κανέναν δεν αρέσει αυτό που συμβαίνει. Το πράγμα, λέει, ξεκίνησε στραβά από την αρχή, γιατί δεν καθίσαμε να το λύσουμε και χάλασε περισσότερο. Έτσι φτάσαμε στο σημείο, λέει, αντί να μιλάμε και να ανταλλάσσουμε επιστολές. Ναι, άντε, ναι. Γιατί σήμερα υπήρχε, λοιπόν, μια συνάντηση να κάνει η Super League και τελικά οι μισοί δηλώσανε κόλλημα. Ο ένας είμαι εκτός Ελλάδος, ο πρόεδρος του Αστέρα είμαστε κάτω στο Τουμπάι, ναι. Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ είμαι Ρωσία και τα λοιπά. Ο Πανόπουλος είπε δεν έρχομαι, σας γράφω κανονικά, έτσι. Και δεν έγινε λοιπόν το συμβούλιο σήμερα που έπρεπε να γίνει πάνω σε αυτό το θέμα. Γι' αυτό λοιπόν και λέει και εδώ το Προεδρείο ότι σταματήσαμε να μιλάμε αλλά αρχίσαμε να κάνουμε επιστολές ο ένας τον άλλο. Ναι. Άντε τώρα να συνοηθεί με επιστολές. Τέλος πάντων. Δεν βλέπω θέληση, λέει, και ενδιαφέρον, ίσως τα συμφέροντα κάθε ομάδος να υπάρχουν, λέει, να μην υπάρχει σε γενικό σύνολο. Δεν υπάρχει. Ο καθένας κοιτάει το δικό του το συμφέρον. Ό,τι κάνει, λοιπόν. Και καλά τους τα λέει εδώ. Καλά τους τα λέει. Όσον αφορά για το Σαρί, απορώ γιατί δεν παρετείται. Ο πρόεδρος του Πανελληνικού, απορώ με το Σαρί γιατί δεν παρετείται. Το μόνο που δεν έχω, λέει, σαν στόχο, είναι να συνεχίσω με αυτή την κατάσταση. Να πληρώνεις και να είσαι εκτεθειμένος. Ναι. Έτσι, αυτό είναι. Να μην μπορεί, λέει, να περάσεις κάτι θετικό για τη δική σου ομάδα. Να μην μπορείς να περάσεις κάτι θετικό για τη δική σου ομάδα. Τι να πούμε τώρα. Προσπαθώ να βρω κάποιον, λέει, που ίσως να έχει μεγαλύτερη αντοχή. Αυτό το λέει σε περίπτωση φυγής, έτσι. Το λέει σε περίπτωση φυγής. Προσπαθώ να βρω κάποιον που ίσως να έχει μεγαλύτερη αντοχή. Έχω φτάσει, λέει, στα όρια μου. Είναι στα όρια μου. Ο άνθρωπος έφτασε δηλαδή στο αμήν. Τι να κάνει, έφτασε στο αμήν. Δεν μπορεί να κάνει το παραμικρό. Είναι πολλοί, λέει, που έχουν φτάσει στο ίδιο σημείο με μένα και ίσως ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Αυτά λοιπόν ήταν τα λόγια του Προέδρου. Και βέβαια, όσον αφορά το Σαρί, από τη Γερμανία ήταν. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορεί ο Πρόεδρος, λέει, της ΕΠΟ να είναι υπόδικος. Ακούστε τι λέει τώρα. Όσον αφορά το Σαρί, δεν μπορεί ο πρόεδρος της ΕΠΟ να είναι υπόδικος με βαριές κατηγορίες και να μην παρετείται. Καλά λέει, καλά λέει. Δεν λέει και άσχημα. Έλεγε. Καλά λέει. Τι να πει. Και τι έγινε, ποιος τον ακούει. Καλά, δεν έχει σημασία. Παρόλο που είναι μέλος του συνεταιρισμού, και όμως βλέπεις ότι δεν μπορούν να βρεθούν να κουβεντιάσουν. Μπορεί να μην τον ακούει κανένα. Τα είπε όμως. Αυτό είναι προς τιμήν του. Το είπε. Άνοιξε το στοματάκι.
Σκέψου τώρα δεν ανοίγουν το στόμα της. Και καταλήγει περίπου, ξέρεις τι λέει, στη Σουηδία, εάν γινόταν όλοι αυτή η ακατοσούρα, θα είχαν φύγει όλοι το ίδιο βράδυ. Άλλο Σουηδία, βλέπετε. Άλλο Ελλάδα, λέει, εδώ λειτουργεί διαφορετικά, λέει. Εδώ είμαστε Τουρκιστάν, Ελλαδιστάν. Αλλά το πάντα, το ζουμί είναι ότι σου λέει, θέλω να φύγω και το έχω πει. Προσπαθώ να βρω άνθρωπο με περισσότερη αντοχή από μένα να αναλάβει τα ενία του Πανατολικού. Είναι, παιδιά, αυτό που λέμε ότι όλο αυτό το γεγονός το οποίο πραγματικά βλέπουμε αυτές τις μέρες έχει κουράσει. Δεν είναι μόνο ο πρόεδρος του Πανατολικού. Ο πρόεδρος της Ξάνθης απάνω τους έγραψε κανονικά, δεν έρχομαι, λέει. Κάτι ό,τι καταλαβαίνετε. Και όχι μόνο αυτό. Σκέπτεται να δηλώσει παραίτηση για την ομάδα. Να δηλώσει παραίτηση για την ομάδα. Και πάνω εκεί που λοιπόν που άρχισαν να κλωτσάνε ορισμένοι πρόεδροι, βρήκαν το αυτό και λέει, άντε παίξτε την Κυριακή. Ναι. Τη Δευτέρα και λοιπόν, παίξτε λοιπόν για να ησυχάσουν τα στόματα. Καλά, δεν υπάρχει τίποτα, κανένας νόμος στον οποίο να υπακούν όλοι αυτοί οι παράγοντες, τι κάτι τέλος πάντων. Στο ποδόσφαιρο αυτό το πράγμα να υπάρχει αυτό το μπάσκετ. Ναι, ρε Περίκλη, τώρα υπάρχει νόμος. Ποιο νόμος είναι? Αφού τους νόμους ξέρουμε τώρα λίγο πολύ, έτσι. Άστο τώρα, μην τα πάμε πάλι εκεί τα πράγματα. Ανυπαρξία. Ξέρουμε πώς βγαίνουν οι νόμοι. Ανυπαρξία. Ναι, και ποιος τους βγάζει τους νόμους και για ποιον τους βγάζουν τους νόμους. Έτσι. Να διευκολύνουμε τους 2-3 και οι άλλοι να πάνε. Ναι, το ψάχνει και ο Σπάθας. Τώρα δεν το ξέρουμε το πράγμα τώρα. Τι ψάχνει να βρει τώρα. Άστο τώρα. Παιδιά, λοιπόν, ακούστε παιδιά, Πανετολικός και Ξάνθη, οι πιο καθαρότερες ομάδες της επαρχίας. Την Αλφα, Πανετολικός και Ξάνθη, οι πιο καθαρότερες ομάδες. Είναι, λοιπόν, δεν έχουν ανάμειξη στα κόκκινα παιχνίδια, δεν έχω ακουστεί ποτέ, λοιπόν. Είναι αυτοκέφαλες. Είναι αυτοκέφαλες, δεν υπάρχουν λοιπόν, μόνοι τους τα λεφτά, δεν χρωστάνε σε κανένα κτλ. Καθαρά οικονομικά, όχι οφειλές, ψηφίζουν πάντα για το συμφέρον της ομάδος τους, ναι. Καλά κάνουνε, δεν έχουν αρπάξει παίχτη από άλλη ομάδα, πολύ ωραία. Να τον αρπάξουν δηλαδή, αυτό, και δεν αλλάζουν εύκολα διοικήσεις. Έτσι. Ωραία. Γι' αυτό λοιπόν βγάλανε από την επαρχία, εκτός του ΠΟΚ, θυμάστε που λέγαμε, Πανετολικό και Ξάνθη, οι πιο καθαρότερες ομάδες στην Α εθνική κατηγορία. Και βέβαια, όπως λέμε, δεν έχουμε ακούσει ποτέ. Δεν είναι και το όνομά μας σε κανένα. Σε κόκκινα παιχνίδια άλλες είναι ομάδες. Άλλες είναι ομάδες. Άλλες ψάχνουν εδώ η Ιντερπολ και τέτοια. Έτσι, εμείς είμαστε έξω. Και καλά έκανε ο πρόεδρος και τα είπε και τα λέει και στο Σαρί. Καλά τον κάνει και το Σαρί, γιατί και αυτός μέσα στο κύκλωμα είναι. Αυτά. Έτσι. Τώρα παιδιά, να σας πω ότι Έχετε προσέξει κάτι. Η ΑΕΚ ανήκει στη Β' εθνική κατηγορία. Δεν είσαι έγκης, είσαι που αθηναϊκός είσαι, έτσι. Ναι, ναι, όχι, εντάξει, ναι. Εντάξει. Λίγο, λοιπόν, η ΑΕΚ ανήκει, παιδιά, στην Β' εθνική κατηγορία. Έχετε ανοίξει εφημερίδες? Έχετε ανοίξει λοιπόν σελίδες του διαδικτύου? Έχετε ανοίξει ραδιόφωνα? Ασχολούνται περισσότερο από ομάδες αλφα εθνικής κατηγορίας, ασχολούνται με την ΑΕΚ. Οι δημοσιογράφοι ασχολούνται περισσότερο με την ΑΕΚ παρά με ομάδες αλφα εθνικής κατηγορίας. Έτσι. Πώς το κόβεις εσύ αυτό? Είναι γιατί... Είναι λόγω του ΕΣΠΑ. Εμπορεύουν. Ναι. Τα μη έψιλον λόγω από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ. Ταΐζει πολλά γράψη. Από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ. Έχουμε μέσα, Περίκλη, να σου πω κάτι. Έχουμε μέσα από τα σύννεφα. Ανοίγουμε τη φυλάδα, κάνει εκείνο. Γράφει για την Πανατολικό, ένα κομματάκι κάτω. Για την Ξάνθη ένα κομματάκι κάτω. Η ΑΕΚ, σελίδες εδώ στο διαδίκτυο. Η ΑΕΚ, τι κάνει ο Μελισσανίδης, τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος. Και είναι ομάδα Β' εθνικής κατηγορίας. Από την ΑΕΚ. Όπως και από το εντάξει, ιστορική θα μου πεις, έτσι. Ιστορική ομάδα. Αλλά είναι και άλλες ομάδες όμως στην ΑΕΚ κατηγορία που είναι ιστορικές ομάδες. Yeah, δεν είναι μόνη της. Ο Άρης, ο Ηρακλής. Ο Άρης, να σου πω κάτι. Και τι βάζεις από. Οι Σέρες, η Λάρισα, η Δράμα δεν είναι ιστορικές ομάδες. Βεβαίως. Και βάζουμε τώρα λοιπόν Β' εθνική ομάδα. Αμέσως λοιπόν έχετε πέσει με τα μούτρα στο Μελισσανίδη. Τι κάνετε εκεί μέσα? Τι κάνετε λοιπόν? Τέλος πάντων. Εμείς τι να πούμε, τι έχουμε. Τίποτα δεν έχουμε. Από την ΑΕΚ εκλείεται πολύ έτσι ναρκωτικό.
ποδοσφαιρικό ναρκωτικό. Κρύεται από την Άγια, κρύεται. Αυτό τα περιξιδάει. Κρύουν έτσι ένα. Άι μωρέ, περικλεί. Μάλλον είναι αυτά από τα κουνδύλια του ΕΣΠΑ. Λοιπόν, ψάχνουν όλοι και ψάχνονται γι' αυτό από τα κουνδύλια του ΕΣΠΑ. Δεν πειράζει. Εμείς παιδιά παραμένουμε. Αφού θέλουν έτσι, ας βγάλουν λοιπόν, ας κάνουν διαφήμιση στην ΑΕΚ. Δεν πειράζει. Ας αφήσουν λοιπόν εμάς λίγο πιο πίσω. Τώρα, να σας πω ότι είπαμε και τα παιχνίδια την Κυριακή γίνονται κανονικά. Ακόμα και το ερασιτεχνικό γίνεται κανονικά, παιδιά. Ναι. Το ερασιτεχνικό εδώ, το τοπικό, γίνεται κανονικά. Η κλήρωση θα γίνει για το κύπελλο το ερασιτεχνικό τη Α ερασιτεχνική. Θα γίνει λοιπόν στις 25 Νοεμβρίου για την τρίτη φάση του κυπέλου εδώ. Και να σας πω ότι άρχισαν και μπήκαν στα θρανία παίχτες εδώ του Πανατολικού και τα γυναικάκια τους να μάθουν λίγο ελληνικά, αστυνούνται. Ναι. Έτσι, γίνονται αγγλικά, αστυνούνται. Έχουμε πολλές εθνότητες. Περικλεί, έχουμε πάρα πολλές. Μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Ναι, όχι μόνο και οι παίχτες είναι από διάφορα κράτη που πρέπει να μάθουν να αστυνούνται. Η Βαβέλ των εθνών πρέπει να μάθουν μια γλώσσα. Τώρα με τι αστυνούνται, με σφυρίγματα. Σφυράει ο ένας τον άλλο. Με την νοηματική γλώσσα. Τέλος πάντων, αυτά όσον αφορά, καλό είναι αυτό πάντως, καλό ήταν να γίνει από την αρχή αυτό το πράγμα, να μην γίνει τώρα, έτσι που να υπάρχει κάτι καλό. Και εμείς θα πούμε ότι, αν θυμάστε τον Άσκες, αν τον θυμάστε καλά, λοιπόν, δεν ξέρω, είναι παίκτης του Πανατολικού αυτός. Γιατί μας τον δίνουν ότι είναι παίκτης του Πανατολικού. Επειδή τώρα έβαλε ένα γκολ, δύο γκολ μάλλον ο Άσκες με την ομάδα του, έτσι με την ομάδα του εκεί στο Περού, λοιπόν, τον δίνουν παίχτη του Πανατολικού τον Άσκες. Εδώ κοίταξε προηγουμένως πριν αρχίσουμε την εκπομπή, κοίταξε λοιπόν στο ρόστερ του Πανατολικού στην επίσημη σελίδα, δεν υπάρχει Άσκες μέσα. Όπως δεν υπάρχει και Μπελόν. Δεν υπάρχει. Γιατί μας τον δίνουν ότι είναι παίχτης του Πανατολικού ο Άσκες. Τον μήπως τον έχουν δώσει δανεικό σε καμιά ομάδα, δεν ξέρω. Και επειδή λοιπόν τώρα έβαλε τα δύο γκολ εκεί με την ομάδα την εθνική Περού εκεί, ας γράψουμε κάτι. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά συμβαίνουν πάντως. Θα σας πω, ακούστε τώρα ένα ιστορικό. Ακριβώς πριν 10 χρόνια, το 2004, παιδιά, ακριβώς σαν σήμερα, λοιπόν, η ομάδα του Πανετολικού, ήταν υποδιάλυση. Ήταν στο παραένα να διαλυθεί. Ακριβώς σαν σήμερα. Με αποτέλεσμα, είχαμε αποχή των ποδοσφαιριστών για δεδουλευμένα. Η διοίκηση είχε σηκώσει τα χέρια ψηλά και έλεγε δεν μπορώ να καλύψω ούτε τα έξοδα των ποδοσφαιριστών, ούτε τα σπίτια, ούτε τίποτα. Άρχισαν και λοιπόν και πετούσαν τους ποδοσφαιριστές έξω από τα σπίτια. Έγινε έρανος για να μαζευτούν κάποια χρήματα για να δώσουν στους ποδοσφαιριστές και τι δώσανε. Ακούστε παιδιά, 50 ευρώ στους αγρινιώτες και 100 ευρώ στους ξένους. Και τα υπόλοιπα από τον έρανο, τα μαζέψανε και τα δώσανε λοιπόν στο Πούλμαν που θα πάει την ομάδα στην Καβάλα. Με αποτέλεσμα, στα Τέμπη οι παίχτες να φάνε τυρόπιτες και σουφλάκια για βράδυ. Όσον αφορά για το ξενοδοχείο, κοιμηθήκανε μέσα στο λεωφορείο. Δεν υπήρχε χρήμα για ξενοδοχείο. Ακριβώς αυτά πριν 10 χρόνια σαν σήμερα. Μες. Καταλαβαίνεις. Διοίκηση. Ήταν τότε ο Σαράκης με το Στυργείο, κάτι τέτοιο ήταν. Τέλος πάντων. Ας τα ξεχάσουμε αυτά, έτσι, ξεχνιόνται λίγο αυτά τα πέτρινα χρόνια. Ένα βιντεάκι, ναι. Λοιπόν, αυτά παιδιά όσον αφορά, είδατε και το βιντεάκι, είδατε λοιπόν τον περιβόητο Άσκης, έτσι. Λοιπόν, να σας πω κάτι, ότι εκτός Λεβαδιακού τέλος είναι ο Μάτζιος, από την παρελθόν, έτσι, για την ομάδα του Λεβαδιακού τέλος λοιπόν ο Μάτζιος, ίσως δεν τον βρούμε κι εμείς την επόμενη αγωνιστική αγωνιζόμενο αντίπαλος του Πανατολικού. Καλό είναι αυτό, δεν πειράζει, καλό είναι. Και να σας πω κάτι, ότι ο Φωκικός μετά την αποχώρηση του Μαραντά,
του προπονητή του Φωκικού. Ο πρόεδρος του Φωκικού ήταν διατεθειμένος, αποφασισμένος να πάρει στην ομάδα του αγρινιώτη προπονητή, αλλά μόλις έμαθε ότι δουλεύει, τα γύρισε λοιπόν. Αυτό το λέω γιατί εντάξει, ξέρουμε λίγο πολύ, εντάξει. Τώρα, από εκεί και πέρα έχουμε ο Πάτσες, ο πρόεδρος της Νίκης Βόλου, ετοιμάζεται να μπει δυναμικά στην ομάδα της Λάρισας. Λέει ότι εγώ είμαι εδώ, όποτε θέλετε με φωνάζετε, να πάρει βέβαια το πλειοψηφικό πακέτο από τον πρόεδρο της Λάρισας, έτσι, τον Πλεξίδα, να πάρει λοιπόν στα χέρια του και να πάρει τη Λάρισα. Βέβαια βλέπει ότι είμαι πάρα πολύ δυσαρεστημένος, λέμε, τον κόσμο της Νίκης Βόλου, γιατί πέρυσι που κάναμε πρωταθλητισμό από τη Β' στην Α είχαμε περισσότερο και φέτος που ανεβήκαμε έχουμε λιγότερο και δεν μας βοηθάνε. Άντε να δείτε τώρα λοιπόν. Με αποτέλεσμα να τα έχει πάρει στο κρανίο για αυτός και να λέει, α, πάρω τη Λάρισα και άντε να την μπουργεστείτε εσείς, αφού θέλετε έτσι. Αυτά όσον αφορά τώρα. Και να σας πω και κάτι, ότι προχθές που είχαμε πει, σας είχα πει ότι λοιπόν αρουραίοι, ποντικάκια μπήκαν λοιπόν στο κηλικείο του Πανατολικού, λοιπόν στο κηλικείο. Πήραν γαριδάκια, πασατέμπο, πήραν λοιπόν στραγαλοσταφίδες, τέτοια πράγματα. Όχι στο κήπεδο του Πανατολικού. Στο κηλικείο λέω. Ναι, όχι στο Πανατολικού. Ναι, στο κηλικείο. Ναι, στο κηλικείο. Τα πήραν λοιπόν αυτά και τα τσακώσανε όλα. Όχι, άλλο αυτό. Να, τώρα εκτός από το γήπεδο μπήκανε λοιπόν και στο ναό. Μπήκανε στο ναό τώρα στα γραφεία, το γραφείο το οποίο έχει κάτω στο κλειστό, στο δημοτικό στάδιο, δεν του αφήσανε ούτε καρφίτσα μέσα. Επιτέλους, τι θα γίνει, ρε παιδιά. Τι θα γίνει δηλαδή με αυτά τα πράγματα. Δεν μπορείς λοιπόν να αφήσεις την πόρτα σου ανοιχτή, δεν μπορεί να ξεχάσεις το παραμικρό εκτός, χάνεται μέσα σε δευτερόλεπτα. Τι γίνεται λοιπόν. Τι γίνεται. Και πάλι, να σας πω κάτι, και πάλι στο στάδιο, στο άνοιγμα των γραφείων του ΑΟ Αγρινίου, όπως έγινε και στο κηλικείο του Πανελικού, το ίδιο ήταν. Γύφτη ήταν, γιατί έτσι θα τους λέω εγώ. Όταν θα μάθουν λοιπόν να κρατάνε τα χέρια τους, τότε θα τους πούμε Ρωμά. Το ίδιο έγινε. Τέλος πάντων. Αυτό βέβαια, ξέρετε πώς γίνεται, η αστυνομία τους πιάνει, τους πάει λοιπόν... Το εισαγγελέα, τι να κάνει ο εισαγγελέας. Του αφήνει ελεύθερο. Τι να κάνει. Αυτά συμβαίνουν στην πόλη μας. Και βέβαια να σας πω, παιδιά, πριν κλείσουμε, ότι σαν αντικαταστάτης του Ρανιέρη φαίνεται λοιπόν να είναι ο Τραπατώνης στους ξένους. Έτσι, στους ξένους και ο Κιτσπάγια. Και ο Κιτσπάγια. Ενώ από τους Έλληνες πρώτος φαίνεται λοιπόν να έχει τον πρώτο λόγο να το έχει ο Τσιόλης και μετά ο Δόνης. Αυτά λοιπόν είναι τα ονόματα που παίζουν, χωρίς βέβαια να υπάρχει, δηλαδή μην δούμε και καμιά έκπληξη δηλαδή, που παίζουν για αντικαταστάτη του Ρανιέρη. Παιδιά, από αυτά και με αυτά, σήμερα λοιπόν κατέθεσε και ο Μαρινάκης, ξέρετε, πήγε και ο Μαρινάκης στον Στεγγυλέα μετά από καιρό, καλά θα γράφουν αύριο οι εφημερίδες και τα λοιπά, διαβάστε πρωτοσέλιδα, ο Μαρινάκης πήγε λοιπόν στον Στεγγυλέα και τα είπε όλα. Τα είπε αυτά που ήταν να πει, πάει τώρα από αύριο λοιπόν, παιδιά, θα δείτε ένα καινούριο πρωτάθλημα. Τα είπε όλα, τα είπε, εντάξει, τα είπε, είπε δηλαδή για τους άλλους, όχι τον εαυτό του, έτσι, λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν. Αλλά με αυτά και με αυτά κατεβάζουμε ρολά, κλείνουμε το μαγαζί σήμερα, παιδιά, θα είμαστε και πάλι μαζί την Παρασκευή, αλλά το μεσημέρι βέβαια θα είμαστε και στο ραδιόφωνο, έτσι, τον Κόσμος FM, για μια ωρίτσα της 1 μέχρι τις 2 και το βράδυ βέβαια με το καθιερωμένο τελευταίο μπάχαλο της εβδομάδας. Της εβδομάδας, έτσι. Να είστε καλά, από τον Πάνο Ξανθόπουλο, τον Περικλή αλλά και τον Κώστα Τσιρόνι, να έχετε ένα καλό βράδυ.